Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν το πρωί της Πέμπτης οι εργαζόμενοι του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας και συγκεκριμένα προκήρυξαν 2 ρυθμιστές εργασίας για τους εργαζομένους με ελαστικές σχέσεις, όπως επικουρική, κοινοφιλής εργασία, ΟΑΕΔ, εργαζόμενοι με συμβάσεις στην καθαριότητα και στη σύντηση. Χιλιάδες εργαζόμενοι στις δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στην πρωτοβάθμια, στα νοσοκομεία, ακόμη και στην κεντρική διοίκηση του Υπουργείου Υγείας, δουλεύουν με ελαστικές εργασιακές σχέσεις. Το επικουρικό προσωπικό και επικουρικοί γιατροί, συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου στην καθαριότητα, στη σύντηση και τη φύλαξη, στην κοινοφιλή εργασία, συμβασιούχοι που πληρώνονται από το ΕΣΠΑ, στην πρωτοβάθμια και στα τόμη, εργολαβικοί εργαζόμενοι και εργαζόμενοι με μπλοκάκι, καθημερινά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, καλύπτοντας ανάγκες μόνιμες. Απαιτούν άμεσα μετατροπή όλων των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου, δημιουργία οργανικών θέσεων στους οργανισμούς των δομών για όλους αυτούς τους εργαζόμενους και οργανισμούς που καλύπτουν τις ανάγκες και των νοσοκομείων και του λαού για υπηρεσίες υγείας, μόνιμες και μαζικές προσλήψεις, καμία ιδιωτικοποίηση και κανένας εργολάβος στην υγεία, αξιοπρεπείς μισθούς και συνθήκες εργασίας για όλους τους υγειονομικούς. Ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά, αύξηση των δαπανών για την υγεία και των προϋπολογισμών λειτουργίας των νοσοκομείων. Δημόσιο σύστημα υγείας για όλους, χωρίς αποκλεισμούς, οικονομικούς ή άλλους. Είμαι ο Ζαχαρόπουλος Χρήστος. Είμαι από το ειδικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ των 4.000. Διανύω τον τρίτο χρόνο εργασίας. Είμαι στο μικροβιολογικό. Εξυπηρετώ πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Έχω 3 χρόνια διάκοπα υπηρεσίας χωρίς καμία διακοπή στο εργάνι και απαιτούμε σαν ειδικό πρόγραμμα 4.000 αλλά και για όλους τους επικουρικούς μονιμοποίηση τώρα. Αυτό το θεωρώ και είναι εργασιακή ομοιρία. Είμαστε πάλι εδώ στους δρόμους. Πριν τέσσερα χρόνια ξεκινήσαμε αυτό τον αγώνα να διώξουμε τους εργολάβους από τα νοσοκομεία. Τελικά νομίζουμε ότι δεν τα καταφέραμε, πάλι επανήρθαμε στο ίδιο καθεστώς. Εδώ και λίγο καιρό μας είπαν ότι θα φέρουν τους εργολάβους και δίνουμε πάλι τη μάχη μας να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε να μην μπουνε πάλι στο νοσοκομείο. Λέγομαι Αγγελική Παπαπάνου, είμαι στον τομέα της καθαριότητας. Ήμασταν πριν με τους εργολάβους, κάναμε ατομικές συμβάσεις με το νοσοκομείο. Ζητάμε μόνιμη και σταθερή εργασία. Δεν είμαστε μπαλάκι κανενός, ούτε θέλουμε να είμαστε όμοιροι. Καλέσει τα χειροκροτήματα στα μπαλκόνια, καλά τα χειροκροτήματα στους δρόμους, καλά είναι η ζωγραφική στους πίνακες κτλ. Αλλά εμείς θέλουμε πράξη. Και η πράξη είναι μόνιμη και σταθερή εργασία, έξω οι εργολάβοι. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι μην ξεχνάμε ότι χωρίς την καθαριότητα δεν λειτουργεί τίποτα. Δεν είμαστε ούτε ο τελευταίος τροχός της αμάξης, είμαστε μπροστά. Και πριν που ήταν οι πανδημίες, οι επιδημίες, πριν. Στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον πάντα θα είμαστε μπροστά. Μην ξεχνάμε την καθαριότητα, τη σύντηση, τη φύλαξη. Η καθαριότητα δεν είναι μόνο στα νοσοκομεία, είναι στους δρόμους, είναι στα σκουπίδια. Μας έχουν μάλλον ξεχάσει και πρέπει να τους το υπενθυμίζουμε συνέχεια. Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους. Και έξω οι εργολάβοι από τα νοσοκομεία. Είμαι η κυρία Βάγια, είμαι τραπεζοκόμος, έχουμε 10 χρόνια. Πριν ένα μήνα ήμασταν ήρωες και τώρα είμαστε επέτες της δουλειάς μας. Ξανά πάλι τα ίδια. Κάθε χρόνο αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Δεν θέλουμε τον εργολάβο. Είναι για μας μια εκμετάλλευση. Και δεν θέλουμε να έρθει ο εργολάβος. Θέλουμε μια σταθερή δουλειά, γιατί την αξίζουμε. Γιατί πόσα χρόνια ανανεώνεται η σύμβασή σας? Έχουμε 7 χρόνια είχαμε στον εργολάβο και έχουμε και 4 στο νοσοκομείο που ανανεώνεται η σύμβασή μας. Θέλουμε πάλι μέσω ΑΣΕΠ να μπούμε στη δουλειά μας, γιατί και εμείς την έχουμε ανάγκη και είμαστε απαραίτητες. Απαραίτητες, γιατί ο κόσμος δεν κάθεται νηστικός, τον ταΐζουμε, τον προσέχουμε, είτε είμαστε καλά είτε άσχημα, φερόμαστε πάντα όμορφα, με το χαμόγελο, είτε έχουμε προβλήματα, είτε δεν έχουμε και δεν νομίζω να πειράξουμε κάποιον. Όχι.
Λέγομαι Μίλιο Ελένη, δουλεύω στο τμήμα εστίασης εδώ και 12 χρόνια. Ζητάμε να μην μπει εργολάβος μέσα, μόνιμη θέση, μόνιμη εργασία για όλους, γιατί η καθαριότητα και η εστίαση νομίζω ότι είναι κάτι το πολύ βασικό για το νοσοκομείο. Εμείς σαν τραπεζοκόμες δεν κάνουμε μόνο τις τραπεζοκόμες σε τμήματα, αλλά εξυπηρετούμε και άλλες θέσεις μέσα στα μαγειρία, όπως κάνουμε το βοηθό του μάγειρα, μαγειρεύουμε για τις απογευματινές βάρδιες και πάρα πολλά. Πόσα χρόνια σας ανανεώνεται η σύμβαση? Κάθε χρόνο μας σας ανανεώνει τη σύμβαση. Πόσα χρόνια είστε σε αυτή τη διάρκεια? Εγώ είμαι 12 χρόνια εδώ που δουλεύω. Τα πρώτα χρόνια, 7-8 χρόνια, ήμασταν με τον εργολάβο. Τα επόμενα είμαστε με το νοσοκομείο, με τις συμβάσεις που έγιναν. Αυτά έχω να πω. Ζητάμε θέση μόνιμη. Να μην μπουν οι εργολάβοι. Σαν σύλλογος εργαζομένων στο νοσοκομείο και στα κέντρα υγείας Άρτας, έχουμε μέλη μας όλους τους εργαζόμενους με ελαστικές σχέσεις στο χώρο εργασίας μας και είμαστε υπερήμφανοι γι' αυτό. Αγωνιζόμαστε μαζί τους όπου δουλεύουμε καθημερινά μαζί τους, ανέφερε η κυρία Μπελογιάννη. Καταρχήν να πούμε ότι όλο το προσωπικό που δουλεύει με ελαστικές σχέσεις εργασίας στο νοσοκομείο το δικό μας είναι και μέλη του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας του Νομού Άρτας. Μαζί τους δουλεύουμε καθημερινά, μαζί τους αγωνιζόμαστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η πραγματικότητα είναι αυτή που είπατε πριν. Αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εργαζομένων στο δημόσιο, αν και ο κόσμος και η κοινωνία φαίνεται ότι δεν το ξέρει, δουλεύει με ελαστικές σχέσεις εργασίας, δηλαδή είτε επικουρικό προσωπικό, είτε συμβάσεις εποχιακού προσωπικού, είτε συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Αυτό το ποσοστό μπορεί να αγγίζει αυτή τη στιγμή συνολικά στο δημόσιο και το 30% των εργαζομένων, αν λάβουμε υπόψη και τους αναπληρωτές στην εκπαίδευση και τους δασκάλους, τους ορομίσθιους κτλ. Εμείς σήμερα είπαμε ότι θα κινητοποιηθούμε και με τα δικά μας αιτήματα εδώ τα τοπικά που έχουν να κάνουν με το πώς προχωράει ο διαγωνισμός και την απόφαση που έχει πάρθει έτσι ώστε το 2021 οι υπηρεσίες καθαριότητας και σύντησης να επιστρέψουν ξανά σε εργολάβους. Θα σας πω ειδικά γι' αυτό και να συμπαρασταθούμε και στον αγώνα όμως των 4.000 επικουρικών εργαζομένων στην υγεία, των οποίων οι συμβάσεις λήγουν αυτή την περίοδο. Αν δεν υπήρχε δηλαδή η πανδημία, δεν θα υπήρχαν αυτοί οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή εδώ. Θεωρούμε τα αιτήματά τους απολύτως δίκαια. Παλεύουμε χρόνια για μόνιμες θέσεις εργασίας σε όλες τις περιπτώσεις εργασίας, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Αυτή τη στιγμή, ειδικά για το χώρο της υγείας και ας πούμε και για άλλες περιπτώσεις, ας πούμε για την καθαριότητα των δήμων κτλ., θεωρούμε ότι τους οφείλεται το λιγότερο η μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου. Όπως είπατε και εσείς, το προσωπικό αυτό ήταν στην πρώτη γραμμή, ήταν αυτοί που μπαίνανε μέσα και απολυμμένανε τους χώρους απομόνωσης, είναι αυτοί που ακολουθούσαν τα πρωτόκολλα και έχουν εκπαιδευτεί. Υποτίθεται ότι από το φθινόπωρο και μετά περιμένουμε δεύτερο κύμα πανδημίας, τουλάχιστον ακόμη και από αυτή την πλευρά, δηλαδή τη διοικητική, τη τεχνοκρατική, πείτε το όπως θέλετε, δεν μπορεί να μείνει το νοσοκομείο να διώχνει εκπαιδευμένο προσωπικό και να παίρνει ανεκπαίδευτο. Πέραν του ότι τους οφείλει να τους κρατήσει. Το έχει αναγνωρίσει σε όλα τα διαγγέλματα τόσες φορές. Αποτελούν σοβαρό μοχλό και παίζουν σοβαρό ρόλο στην καθημερινή εργασία των νοσοκομείων, ειδικά το προσωπικό καθαριότητας. Έχει αναγνωριστεί από παντού ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Φαίνεται και από τις συμβάσεις τους και στο επικουρικό προσωπικό. Να ξέρετε, εμείς εδώ έχουμε επικουρικό προσωπικό που δουλεύει από το 2014 και τώρα έχουμε 20. Επί 6 χρόνια τους ανανεώνονται οι συμβάσεις του επικουρικού προσωπικού με υπουργικές αποφάσεις. Άρα έχει αναγνωρίσει και το κράτος ότι υπάρχει ανάγκη και ότι καλύπτουν ανάγκες οι οποίες είναι μόνιμες και σταθερές. Άρα θα πρέπει να μετατραπούν τουλάχιστον οι συμβάσεις τους σε αορίστου χρόνου και να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία που μιλάει για παραχωρήσεις υπηρεσιών του δημοσίου έξω. Το απέδειξε στη συνείδηση του λαού και της κοινωνίας η περίοδος της πανδημίας, όπου όλοι είχαν στραφεί στο δημόσιο σύστημα υγείας και πραγματικά αυτό ήταν που έπαιξε και το ρόλο τον πραγματικό και το ρόλο του σοβαρό στη διαχείριση όλης αυτής της κατάστασης. Τώρα ειδικά για εμάς εδώ για το προσωπικό καθαριότητας και σύντησης εργάζονται 47 συνάδελφοι
με συμβάσει ορισμένου χρόνου, με τις νομοθετικές ρυθμίσεις της προηγούμενης κυβέρνησης, οι οποίες όμως, να το πούμε ξεκάθαρα, είχαν ημερομηνία λήξης, δηλαδή η προηγούμενη κυβέρνηση νομοθέτησε αυτό το πλαίσιο εργασίας, συμβάσει ορισμένου χρόνου απευθείας με το νοσοκομείο, με χρονικό περιθώριο μέχρι 31 Δεκάτου του 2019. Από εκεί και μετά δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο για να συνεχιστεί. Τουλάχιστον αυτό, η συμβάση ορισμένου χρόνου. Άρα να μην κρυβόμαστε, ας πούμε, όλοι πίσω από το δάχτυλό μας. Προφανώς δεν είναι το ίδιο όπως είναι οι εργολάβοι. Προφανώς είναι καλύτερες οι συνθήκες εργασίας τώρα με τη συμβάση ορισμένου χρόνου. Όμως να μην λέμε ότι αυτό το προσωπικό ήταν μόνιμο. Ήταν προσωπικό που εργαζόταν 12 μήνες και ξανά γινόταν διαγωνιστική διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ για την ανανέωση των συμβάσεών τους την επόμενη χρονιά. Δεν είναι απλά δίκαιο το αίτημα, είναι ένα αίτημα γύρω από το οποίο πρέπει να συσπηρωθούμε όλοι, γιατί το μέλλον που σχεδιάζεται και μας περιμένει με τις ιδιωτικοποιήσεις και τις συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα στην υγεία, έτσι όπως έχει προδιαγραφεί από αυτά που έλεγε η κυβέρνηση πριν την πανδημία, είναι και για μας αυτό. Άρα συντασσόμαστε μαζί τους στον αγώνα και θα αγωνιστούμε αυτό το αίτημά τους στο δίκαιο να γίνει πραγματικότητα και να γίνει πράξη.